Μαρίνα, μπήκε για μένα, τουλάχιστον από ό,τι ξέλαβα εγώ, μπήκε μέσα στο σετ ήδη πολύ αγχωμένη και νευριασμένη. Ήμουνα νευριασμένη, αλήθεια, λίγο. Το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Για κάτι που συνέβη γενικά πίσω που άκουγα με τα κορίτσια. Τι σου χάλασε τόσο πολύ ψυχολογία? Με χάλασε και μπορώ να το πω, δεν έχω κανένα θέμα, για το bullying γενικά που κάνουν τα κορίτσια, η Κάτια, και η Κάτια θα μιλήσω περισσότερο, στην Ελευθερία. Κοίτα τα νύχια σου, Ελευθερία. Κοίτα τα νύχια σου, κοιτάς τα νύχια σου, ναι. Ναι, λίγο σαρκασμό στο πρόσωπο θέλω. Για είναι οδηγίες χρήσεως τώρα αυτή η φωτογράφηση. Ναι, κάνει Κάτια bullying στην Ελευθερία? Ναι, εγώ αυτό βλέπω. Κάνει ξεκάθαρο bullying, γιατί όταν φωτογραφιζόταν η Ελευθερία, νομίζω εσείς τις διορθώσατε, τις είπατε να διορθώσει κάτι, ας πούμε, το χέρι της, δεν θυμάμαι. Της Ελευθερίας. Ναι, και φώναξε ότι κάτι ότι... Δεν φώναζα αρχικά. Πέση, όχι, δεν φώναξε, οδηγίες χρήσεως. Μίλαγα με τις φίλες μου και είπα ότι είναι σαν να δίνουν οδηγίες χρήσεως. Εγώ με όλες σας βοηθάμε, βρε παιδιά, κάποιες τέτοια λεπτά. Αυτό είναι εδώ. Εγώ μιλάω γενικά. Και όταν μπήκε η Σουζάν, ας πούμε, που τη διορθώνατε πάρα πολύ. Οπότε την Ελευθερία δεν τη διορθώναν πάρα πολύ, αλλά τη Σουζάνα τη διορθώναν πάρα πολύ. Δεν είπαμε τίποτα. Είπατε Ελευθερία. Τέλος πάντων, εγώ μιλάω γενικά, επειδή η Ελευθερία για εμένα και για τις υπόλοιπες κοπέλες δέχεται αυτή γενικά bullying. Και επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, νευρίασα πάρα πολύ. Ελευθερία, συμβαίνει αυτό? Έχει συμβεί αρκετές φορές, είναι η αλήθεια. Τώρα δεν νιώθω και πολύ άνετα να μιλήσω γι' αυτό, αλλά. Είχε λόγο που χαλάστηκε η Μαρίνα. Μαρινάκη μου, δυστυχώς η φωτογραφία σου δεν είναι καλή. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έγινε γι' αυτό το λόγο. Χαίρομαι που είσαι ακριβοδίκη και που αγαπάς τις φίλες σου και θέλεις να τις προστατεύεις. Λυπάμαι πάρα πολύ όμως που σε επηρεάζει αυτό στη δουλειά σου. Είναι άλλο το σπίτι και είναι άλλο μετά η φωτογράφηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω πόση δύναμη έχει απέναντί σου η Κάτια, έτσι ώστε να επηρεάζεσαι τόσο πολύ. Δεν είναι αυτό. Το θέμα μου είναι ότι επειδή γίνεται συνέχεια και επειδή είμαι ένας άνθρωπος, η Ελευθερία, ας πούμε, δεν μιλάει. Όταν έρχεται μετά σε μένα και μου λέει, αχ, ήρθε και μου είπε αυτό το πράγμα, ας πούμε, πρόσβαλε γι' αυτό, αχ, ξανά ήρθε αυτό, αχ, το ένα, αχ, το... συνέχεια το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι δεν το βλέπω μόνο εγώ. Όχι, δεν το βλέπω μόνο η Μαρίνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρει που ασκεί, ας πούμε, στην Ελευθερία, που η Ελευθερία δεν θα μιλήσει και θα κάτσει και μετά θα είναι στεναχωρημένη και θα τη ρίξει. Επειδή εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ωραία, ρε κορίτσια, λοιπόν. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την Ελευθερία. Όπως από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και έρχεται η Ελευθερία και το λέει σε 4-5 φίλες της. Γιατί δεν μαζεύεστε όλα τα κορίτσια μαζί σας, τα 15 κορίτσια, να μέσα σε ένα σπίτι, να τα συζητήσετε? Και ένα πράγμα είναι που δεν έχετε καταλάβει. Είσαστε μέσα σε ένα σπίτι, μόνο γυναίκες, και έχετε η μία την άλλη. Ναι. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μέσα στο σπίτι. Είμαστε μαζί τόσο καιρό. Εννοείται, είναι αυτονόητο ότι έχουμε συζητήσει. Υπάρχουν άτομα τα οποία καταλαβαίνουν, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ξέρουν να συζητάνε, και υπάρχουν άτομα τα οποία απλά δεν τους ενδιαφέρει. Συγγνώμη, πότε έχουμε κάτσει όλες μαζί μία φορά να συζητήσουμε για κάποιο θέμα? Έχουμε συζητήσει και. Όλες μαζί όμως, όχι ομαδούλες, δωμάτια-δωμάτια. Για το συγκεκριμένο θέμα ποτέ. Δεν είμαι εδώ για να λύσω κανένα θέμα με καμία. Είμαι εδώ για να τα πάω καλά και να κάνω modeling. Αυτό ξεκίνησε με το ζητά τη Ελευθερία. Τι να φαντάζει. Από εκείνη τη μέρα που η Ελευθερία είπε την αλήθεια τη, απλά επειδή δεν είναι κοντά με εσά τόσο πολύ και εσεί την είχατε στο δωμάτιο. Από εκείνη τη μέρα Λίτα, λέω. Τι είναι αυτά που λες? Λέω αυτό που πιστεύω, Κάτια μου. Από εκείνη τη μέρα γιατί λέω. Δεν έχει μιλήσει ποτέ η Ελευθερία για κάτι το οποίο την ενοχλεί. Στα σε εμάς δεν μας έχεις πει ποτέ τίποτα να μας μιλήσει ανοιχτά πρώτον. Στα έχω πει ότι μιλάς άσχημα, στα έχω πει. Την ημέρα που έγινε όλο αυτό που αναφέρεις τώρα στους συγκριτές, εγώ νευρίασα με την Ελευθερία γιατί είπε ψέματα. Νομίζω ότι έδωσα ψεύτικο λόγο. Ωραία. Και από εκείνη τη μέρα και έπειτα, Σουζάνα. Και από το ξέρει και τέτοια. Είχαμε συζητήσει εκείνη την ημέρα με την ξαναπεί, Ελευθερία. Μου το έχει ξαναπεί και σου είπα ότι δεν ισχύει. Μου το έχει ξαναπεί. Να ρωτήσω εγώ κάτι για να τελειώνουμε. Κάτια, θεωρείς ότι η Ελευθερία είναι φαβορή? Όχι. Όχι. Τότε γιατί τη κάνει bullying? Δεν τη κάνω bullying, γιατί η λέξη bullying είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχω δεχτεί bullying. Ωραία, γιατί την πειράζει? Γιατί την πειράζει? Δεν την πειράζω. Κάνω κάποια σχόλια που και πού, όπως κάνω για όλες τις κοπέλες, ξεκάθαρα και πολύ ανοιχτά στο πρόσωπό τους. Αυτό το σχόλιο που έγινε εκείνη τη στιγμή στη φάρμα έγινε μεταξύ των φίλων μου, επειδή ήμασταν πολύ μπροστά, ίσως ακούστηκε παραπάνω. Αλλά δεν θα κάτσω να μιλήσω πίσω από την πλάτη ή να κάτσω να. Θα μιλήσω μπροστά στον άλλον. Ποτέ. Ωραία, επειδή μας έχει κάνει. Τι είπε, Μαρία, έλα. Ρε Μαρία, έλα τώρα. Όταν Μαρία. Είχε έρθει σου έχω μιλήσει Σουζάνα... και εσένα πολλές φορές ανοιχτά το περίμενε. Τι ακριβώς. Όταν είχε έρθει η Σουζάνα, το σχόλιο που έκανε. Το είπαμε. Και μετά το συζητήσαμε. Μάλιστα. Και στο είπαμε. Κορίτσια, λοιπόν. Λοιπόν, stop τώρα. Λοιπόν. Πάρτε ένα break για 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Και εσείς και εμείς. Δείτε το ως μια ευκαιρία να καταλάβετε κάθε μία αυτά που πρέπει για τον εαυτό της και να ηρεμήσουμε κι εμείς γιατί φορτιστήκαμε.
και το style μη χαντάκωση. Και το πρόσωπό μου. Και εμένα γενικά. Και ας ανοίξει η γη να με καταπιεί. Αυτό θα πω. Λάτω σου το λέω. Αλήθεια σου λέω. Όλοι θα πούμε μια λέξη και τη λέμε συνέχεια. Και όλοι έχουν λόγο. Κλαίω. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, οπότε το βρίσκω ενώσει ακόμα και ξαφνικά να το συζητήσω. Ξαφνικά όλοι με τον bullying. Εγώ στη ζωή μου και λόγω καταγωγής το έχω ζήσει το bullying στο σχολείο και λόγω περιοχής θα μπορούσα να πω έχω ζήσει το bullying. Γενικά έχω χαρακτηριστεί από άτομα στο παρελθόν, οπότε πιστεύω ξέρω τι σημαίνει αυτό και σίγουρα δεν θα το έκανα ποτέ σε κανόνα και στο χειρότερο μου εχθρό. Συγγνώμη κορίτσια που διακόπτω. Άμα έχει γίνει ποτέ bullying, επειδή είναι πραγματικά πολύ άσχημη λέξη και τέλος πάντων, άμα έχει γίνει ποτέ από την πλευρά μου bullying και το εξέλαβες ως bullying, σου ζητάω συγγνώμη, δεν θα ήθελα ποτέ, μη κλαίσε παρακαλώ. Το πιστεύω. Δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω, να ξέρεις. Αλλά εμένα είναι ο τρόπος μου αυτός, όπως έχω απευθυνθεί πολλές φορές και σε άλλες κοπέλες έτσι. Απλά άλλες το δέχονται. Είναι το μιλάς πολύ άσχημα κάποιες φορές. Ίσως το δέχεσαι εσύ πολύ άσχημα. Απλά δεν θα σου μιλάω. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Και οποιαδήποτε άλλη έχει δεχτεί ποτέ bullying από μένα, παιδιά, ζητάω συγγνώμη. Επειδή ποτέ η Κάτια δεν ήρθε off camera να πει συγγνώμη της Ελευθερίας, νομίζω αυτό λέει κάτι να το κάνει on camera. Είπα, ξεκίνησε από την Άννα που την κοροϊδεύεται και συνέχεια την Ελευθερία. Την κοροϊδεύουμε συνέχεια την Ελευθερία. Ελευθερία, μπορείς να μιλήσεις για το πρόσωπό σου αυτή τη στιγμή, γιατί αναφέρεται εδώ. Και να μην βάζεις δικηγόρους. Μπορείς να έρθεις εδώ πέρα να λύσουμε κάποια πράγματα. Σουζάννα, να σε διορθώσω σε κάτι. Η Ελευθερία δεν βάζει δικηγόρους. Τα κορίτσια μόνοι τους μιλάνε επειδή θέλουν. Αυτό που γίνεται ονομάζεται δικηγόρους. Φιλία είναι αυτό το να υποστηρίζεις κάποιον άνθρωπο. Μπερδεύεις τα πράγματα. Δεν μίλησα σήμερα καθόλου. Αλλά δεν μας έβαλε κανένας δικηγόρο. Μου φωνάζεις τώρα. Μου φωνάζεις τώρα. Τι γίνεται τώρα. Σουζάννα σήμερα έδειξε λίγο από το πραγματικό της αυτό. Ξέσπασε. Δεν κατάλαβα το λόγο. Δεν βγάζεις άκρη με αυτά που λέει. Ποτέ δεν θα κάτσεις να μιλήσεις ήρεμα, να συζητήσεις μαζί της για κανένα λόγο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν δίνω σημασία, αλήθεια, δεν μπορώ να δίνω σημασία πλέον. Εγώ σου έχω κάνει ποτέ bullying. Την ημέρα που φωνάζετε δεν ήταν ωραία που θέλω. Άρα την ημέρα που είμαστε στο δωμάτιο επειδή ήθελα να με σε διώξουμε και φωνάζαμε, σημαίνει ότι είναι αυτό bullying. Ναι, ωραία. Γιατί άμα θέλω την να με σε διώξει, αυτό... τι είναι. Όταν άκουσα ότι η Σούζη, συγκεκριμένα η Σούζη, έχει κάνει bullying στην Ελευθερία, τρελάθηκα. Λοιπόν, μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί δεν θέλω να ξαναχρησιμοποιηθεί η λέξη bullying. Το καταλαβαίνεις, δεν είναι πολύ βαριά λέξη. Η Ελευθερία. Ρε, δεν μιλάμε τώρα μαζί σου. Μιλάμε την Ελευθερία και γιατί πετάγεσαι, ρε. Για μίλα πιο ήρεμα. Δεν θα μιλήσω ρε, τι υποφθήνομαι στην Ελευθερία και στην Ήλδα. Είναι δικό μας πρόβλημα. Δεν θέλω να ξαναπετάγεται. Ωραία, άμα δεν θέλω να το λέμε έτσι, θα το λέμε μια άλλη λέξη. Αν κολλάς σε αυτή τη λέξη. Ναι, γιατί κολλά. Αλλά αυτό είναι. Ρε, παιδιά, με τρελαίνετε αυτή τη στιγμή. Ήμουνα την τρίτη δημοτικού σε ένα ίδρυμα. Πήγα από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και 18, όπου έμενε εκεί και έβλεπα τους γονείς μου Παρασκευή από την Κυριακή. Οπότε έχω αποστεί κι εγώ bullying. Και θα ήταν πάρα πολύ γελίο να το κάνω σε κάποιον άλλον. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Το έχουμε κάνει σε κατάλληλα σήμερα.